Πέπη Παπανδρέου και έχουμε απλωμένα εδώ, φαινόταν στο πλάνο μου, το πουγγί από το γούρι του Ζολώτα, που κάθε χρόνο σας το δείχνουμε από εδώ. Τώρα θα προσπαθήσω. Είναι πάρα φαίνεται, πολύ ωραίο, γιατί είναι πολύ λιτό, μου αρέσει εμένα. Ναι, το έχουμε, το έχεις να μας το δείξεις μεγάλο. Α, ωραία. Λοιπόν, το στείλαμε. Είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό. Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν βλέπω τους κεραυνούς, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, κεραυνούς έχει. Για φέρ' το να το δω εδώ, στη μεγάλη οθόνη, να δω αν είναι αυτό. Αυτό είναι, παιδιά. Είδες, παραμορφωμένο, μακριά οι οθόνες, να το πούμε. Μεγαλώσαμε κιόλας. Όχι, Σωτήρη, μην το λες. Λοιπόν, είναι κεραυνή, διότι είναι ο Δίας. Ο Δίας, αλλά όμως παράλληλα αυτοί οι κεραυνοί δίνουν δύναμη, διάνοια και πνευματική φώτιση. Μάλιστα. Για το 2020. Η Πέπη Παπανδρέου είναι μαζί μας, γιατί έχουμε το καθιερωμένο και σπουδαίο μπαζάρ. Αυτή την Κυριακή. Εγώ παζάρι, εκεί. Και θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Βεβαίως. Αλλά ας το πούμε έτσι. Έχει μια ιδιαιτερότητα, όπως πάντα κάθε χρόνο για όμως, το παζάρι μας, πέρα από τα πράγματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε τη χαρά και την τιμή φέτος να φιλοξενήσουμε την χοροδία Ιωνία, που θα τραγουδήσουν τα παιδιά της χοροδίας με τη διδασκαλία της Κορνηλίας Φραγκογιάννη και της Νοδίας στο πιάνο της Κασιανής Αμυγδαλίτση. Είναι μια χοροδία που από όλους ακούω... Η Ιωνία είναι εξαιρετική. Καταπληκτικά πράγματα. Έτσι. Ωστόσο όμως... Το λέγαμε, θέλω να το πω αυτό, γιατί το χρωστούσα να το πω στον αέρα. Ο Μάστορας που τώρα συμπράττει με τη Συμφωνική αύριο στη γιορτή που θα γίνει στην παραλία. Και ο οποίος έχει κάνει 8,5. Και συναυλία για την Αλεπάπ Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει λοιπόν σύμπραξη με την Ιωνία και μου έλεγε έτσι στα παρασκήνια που ήμασταν και στο φαγητό που είχαμε πάει το βράδυ της πρόβας, την παραμονή δηλαδή της εκδήλωσης που δεν έγινε, πόσο του άρεσε η σύμπραξη αυτή. Και τώρα είναι ενθουσιασμένος, αλλά όφελα να το πω. Το παζάρι μας γίνεται για 8η χρονιά. Φέρτε τα παιδιά, την ξέρουν την Πέπη Παπανδρέου. Φέρτε να δούμε, γιατί έχουν πάντα τέτοια φινέτσα. Όλες οι κατασκευές, όλα τα σχολεία. Μπορώ εγώ λίγο να βλέπω τη μεγάλη οθόνη για να λέω και κάποια πράγματα από τις κατασκευές. Καταρχάς οι κατασκευές, εδώ είναι οι οικολογήθες μας. Βέβαια, οι φωτογραφίες μας δεν είναι πάρα πολύ καλές. Εντάξει, δεν είναι επαγγελματικές, δεν έχει σημασία. Εκείνο που θα ήθελα να πω, ότι όλες οι κατασκευές είναι με καινούργια υλικά. Είναι χειροποίητες από στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και πολλών εθελοντριών. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και σήμερα τις εθελόντριες, που με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι έχουν φτιάξει και κατασκευές και κοσμήματα και γλυκά και πολλά πράγματα, τα οποία το Σάββατο που θα συγκεντρωθούμε για να στολίσουμε την αίθουσα, θα έχουμε τις προσφορές όλων αυτών των ανθρώπων. Εδώ τα ωραία μας δεντράκια και ακολουθούν άλλες πολλές φωτογραφίες με το υλικό το οποίο έχουμε να εκθέσουμε. Μπράβο. Στο παζάρι, και πιστεύω πως θα απορροφηθούν όλα όπως και πέρυσι, διότι πέρυσι την κυριολεξία ξεπουλήσαμε. Ξεπουλήσετε πριν πάει 8 το βράδυ. Πριν πάει 8 το βράδυ, το απόγευμα... δηλαδή από τις 5.30 το απόγευμα, καλωσορίζαμε, είχαμε κρατήσει ορισμένα γλυκά, κερνούσαμε και είχαμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Για να μπει κάποιος, να μου είπατε μέχρι τις 8 και να έρθει και να... Ναι. Είναι κανονικές κολοκύθες αυτές, καταλαβαίνω. Κανονικές, Σωτήρη. Που μετά θα τις κόψει όποιος θέλει και θα τις κάνει πίτα και σούπα. Όχι, δεν είναι για πίτα, είναι καθαρά διακοσμητικές οι κολοδικίδες. Α, είναι αυτές που μέσα είναι κούφιε. Από ύφασμα, ντυμένες και λοιπά. Εντάξει, εγώ όταν έλεγα κανονικές, εννοούσα κανονικές. Κανονικές, όχι, όχι. Τύπου Halloween. Όχι, δεν είναι. Θα θέλαμε πολύ λάθηματα για να αγοράσουμε τέτοιου είδους κολοκύθες. Καλά, θα τα πλήρωνε κάποιος που την ήθελε αυτή την κολοκύθα. Εδώ τα στεφάνια μας. Ωραιότατα. Πολλά γούρια έχουμε που μεμονωμένα δεν έφερα τίποτα για να δείξουμε. Αλλά ωστόσο υπάρχουν πολλά και λίγα και εκλεκτά γούρια φέτος από τις κατασκευές μας. Πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι και αυτή τη φορά το παζάρι μας θα έχει επιτυχία. Πάμε στη Λαχιοφόρο, να προλάβουμε να πούμε για τη Λαχιοφόρο. Να προλάβουμε. Να κλείσω λίγο για το παζάρι. Περιμένουμε όλους τους φίλους. 10 το πρωί με 8 στην εξοραϊστική, υπέροχος χώρος. 10 το πρωί και στις 12 θα φιλοξενούμε τη χοροδία Ιωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, και ερχόμαστε στη Λαχιοφόρο. Η Λαχιοφόρος κάθε χρόνο
γίνεται από την κεντρική ΕΛΕΠΑΠ, αλλά οι λαχνοί που πολλούνται π.χ. στο Βόλο είναι ω εισόδημα του Βόλου του παραρτήματος. Οι λαχνοί των Αθηνών. Άρα στην πρέπει Αθήνα, να πουληθούν όσο άρα γίνεται περισσότεροι. Περισσότεροι. Πέρυσι ακούγονται στη συμβολή σου και τη συμβουλή σου. Από την προηγούμενη χρονιά πήγαμε πολύ καλύτερα. Φέτος όμως πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να βγούμε πολύ πιο έντονα προς τα έξω, προκειμένου να μπορέσουμε να πουλήσουμε περισσότερους λαχνούς, γιατί έχουμε φέτος ειδικά την ανάγκη που με τη μετεστέγαση μας βάζει σε έτσι, καινούργια αμέσως έξοδα. Αμέσως μετά τις γιορτές και αμέσως μετά τις γιορτές πιστεύουμε ότι όλα θα τελειώσουν όλα μέσα στο κτίριο, γιατί γίνεται ένα καινούργιο κτίριο εσωτερικά. Θέλει ειδική διαμόρφωση. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ, προκειμένου να βγάλουμε την άδεια λειτουργίας για περισσότερα τμήματα, για περισσότερα παιδιά πρώιμης παρέμβασης. Mm-hmm. Οι λόγοι που γιατί φύγαμε και κάποια πράγματα είπαμε στη συνέντευξη, μπορούμε να ξανακάνουμε μια κουβέντα και να πούμε και πολλά περισσότερα. Άλλωστε, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει άνθρωπος που να μην χαρεί με την κατάστασή μας. Γιατί θα έχει την δυνατότητα να επισκέπτεται, θα βάλουμε ημέρα ανοιχτή, μια φορά το μήνα, να μπορεί ο κάθε ένας που να θέλει βλέπει να τις δει, δράσεις, τα προγράμματα. Να βλέπει τις δράσεις μας και τα προγράμματα. Η λαχιοφόρος ξεκινά από πότε, ας πούμε την Κυριακή. Η λαχιοφόρος ήδη έχει ξεκινήσει. Ξεκινήσει. Έχουμε διακινήσει σε φίλους, σε γνωστούς, κάποια μπλοκάκια. Τους ευχαριστούμε για αυτό που κάνουν, αλλά θα θέλαμε περισσότερους φίλους και να ασχοληθούν με την λαχιοφόρο, γιατί είμαστε λιγότεροι, να το πω. Θέλει άτομα λίγο να τρέξουν, γιατί να πουλήσει. Μα να σας κάποιο πω, οι κυρίες που θα πάτε να πάρετε τα ωραία στολίδια, τα δώρα που θα πάτε. Υπάρχουν και μπλοκάκια εκεί, να πάρετε, και θα να μπορούν χρεωθείτε, και να αγοράσουν. Αλλά το 2, 3, θέμα είναι 5 ότι μπλοκάκια. Φέτος βάλαμε την λαχιοφόρο σαν στόχο να συγκεντρώσουμε 20.000. Εάν το πετύχουμε αυτό. Ρεαλιστικό στόχος είναι. Αν δεν μπορεί ο Βόλος να δώσει 20.000. Πάντοτε ήμουνα της άποψης για κάθε θέμα που προκύπτει ως ανάγκη, όπως έγινε και με το παιδί το προηγούμενο, το Ραφαήλ και το ένα και το άλλο. Δεν επιζητούμε εκατομμύρια, επιζητούμε κάποιες χιλιάδες, δεκάδες ευρώ, που πιστεύω ότι η πόλη του Βόλου αλληλέγγυα μπορεί να προσφέρει ένα και ευρώ. Και το έχει δείξει στην Ελλάδα. Ένα ευρώ να προσφέρει στην ΕΛΕΠΑΠ. Αν μαζευτούν 30.000 κόσμο και πάρουν από ένα λαχνό. Ανεβαίνουμε επικίνδυνα. Όχι, από τα 20 εκτιναχτήκαμε. Δηλαδή δεν είπαμε 25. Δεν ανεβαίνουμε επικίνδυνα. Λοιπόν, φέτος ακούστε, πρέπει οι να κυρίες, κάνουμε. Να κάνω αυτή την έκκληση. Κυρίες που θα πάτε να πάρετε τα ωραία δώρα και οι κύριοι, έτσι. Δεν εξαιρούνται. Εθελοντάς θέλουμε να διακινήσουν την λαχιοφόρο. Αν δεν τα πουλήσετε, θα τα επιστρέψετε. Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή ναι, δεν είναι ότι θα σας απλά τα χρεώσουν και θα πούν. Απλά θα είναι περιορισμένο το χρονικό διάστημα, διότι τα στελέχη επιστρέφονται στην Αθήνα, ναι, για να πέσουν στην κληροτίδα. Ναι. Αλλά αν πάρει μια κυρία 500 ευρώ λαχνούς, είναι δεν θα πείτε, δεν θα του πείτε τα πήρες, θα τα πληρώσεις του. Όχι, όχι, προς όσα μπορείς να δώσεις, αλλά μέσα μια εβδομάδα σε ένα λογικό ορίζοντα. Λοιπόν, εγώ, καλή θέλω επιτυχία. Σωτήρη μου, θέλω να πιστεύω ότι αν βρεθούν 100 άνθρωποι να πάρουν από ένα μπλοκάκι να το διακινήσουν, επετεύχθηκε ο στόχος. Έτσι.